Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Λάμπρο Βαμβακά. Είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο Ηράκλειο. Γεια σας, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε, κύριε Βαμβακά. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ένας γιατρός, ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος έχει περάσει από θέσεις ευθύνης στην αυτοδιοίκηση, πλέον κατέρχεται στις επικείμενες εκλογές, ζητώντας την ψήφο του κόσμου, και θέλω να σας ρωτήσω με αιχμή την ιδιότητά σας και αφορμή τα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν, να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δημόσιας υγείας, το οποίο πλήττεται πάρα πολύ βαριά και δυστυχώς τα θέματα που αφορούν και έρχονται στην επιφάνεια έχουν πάντα αρνητικό πρόσημο. Έτσι είναι. Είδαμε και από το ρεπορτάζ σας τις ελλείψεις που υπάρχουν στο Βενιζέλιο, τις ελλείψεις προσωπικού, την υποστελέχωση και τα εντέλεστα για να λειτουργήσουν κάποιες κλινικές και κάποιες μονάδες. Ακόμα είδαμε το γεγονός με τον γιατρό, τον ειδικευόμενο, που διορίστηκε και μετά πάρθηκε πίσω ο διορισμός του. Αυτά υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά η υποστελέχωση, που είναι σημαντική και μεγάλη, ιδιαίτερα στα κέντρα υγείας και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μπορούμε να πούμε λιγότερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και αυτό έχει να κάνει με το ότι πολλοίς κόσμος φεύγει από το ΕΣΥ. Έχει κουραστεί ο κόσμος, δεν πληρώνεται όπως πρέπει, πληρώνεται με μικρό μισθό, ειδικά το επικουρικό προσωπικό, και έτσι έχουμε τις απώλειες του κόσμου που θέλει να βρει καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Βενιζέλιο, για παράδειγμα, ακούσαμε και προηγουμένως ότι οι ελλείψεις των θέσεων είναι 40 των γιατρών. Και αυτή τη στιγμή που κηρύχθηκαν 12, και τον τελευταίο χρόνο έφυγαν εκτός από αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μόνο με σύνταξη λόγω ηλικίας, άλλα 20 άτομα για άλλους λόγους να πάνε προς τα έξω για καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Πάντως, κύριε Βαμβακά, αυτή η τάση της υποβάθμισης των νοσοκομείων και της υγείας ευρύτερα είναι αποτέλεσμα διαχρονικής παθογένειας, δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικών που εφαρμόστηκαν μόνο τα τελευταία χρόνια. Είναι μια παθογένεια που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Αυτά όλα εντάχθηκαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση από το 2009 και μετά, που είχαμε τότε μια μεγάλη μείωση του προσωπικού που υπηρετούσε στο δημόσιο σύστημα υγείας, μια μεγάλη μείωση όταν μειώθηκαν οι μισθοί, που και σιγά σιγά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια σταδιακή αύξηση πάλι του προσωπικού, αλλά αυτό πιο πολύ αφορά επικουρικό προσωπικό και ιατρικό και νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Όμως δεν έχουν αυξηθεί οι μισθοί, υπάρχει διαδικοποίηση της εργασίας, και έτσι όλα αυτά μας οδηγούν σε όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για εσάς θα είναι προτεραιότητα τέτοιου τύπου ζητήματα. Εκεί θα εστιάσετε, μεταξύ άλλων βεβαίως. Σίγουρα για εμάς στο ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι μια προτεραιότητα που, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο ΠΑΣΟΚ είναι που την έχει ιδρύσει, και σίγουρα είναι προτεραιότητά μας και είναι αιχμή του δόρατος να λειτουργήσει ο τομέας της δημόσιας υγείας όπως πρέπει, να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπό δημόσιο έλεγχο, ενιαίο δίκτυο που θα δουλέψει όπως πρέπει, που θα υπάρχουν τοπικά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και όχι αποσπασματικά δίκτυα όπως υπάρχουν σήμερα, που έχουμε από τη μια τα ατόμη, από την άλλη τον προσωπικό γιατρό. Όμως με όλα αυτά δεν υπάρχει μια συνέχεια, δεν υπάρχει μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που χρειάζεται να υπάρχει μέχρι σήμερα. Και κάνατε αναφορά στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, πολύ διαφημισμένος, όμως δεν έτρεξε εν τέλει στο σύνολό του. Κοιτάξτε να δείτε, ο προσωπικός γιατρός είναι μια καλή αρχή, όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι ήταν μια, ας το πούμε, μνημονιακή υποχρέωση. Όταν έβλεπαν οι ξένοι εταίροι μας ότι δεν υπάρχει οικογενειακό γιατρό στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, μας υποχρέωσαν να προχωρήσουμε σε αυτό το θεσμό του προσωπικού γιατρού και να έχουμε κάποια άτομα να υπάρχουν σε αυτό το 4,5 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2022. Έτσι έγιναν όλα αυτά βιαστικά, χωρίς να υπάρχει η προοπτική της χρηματοδότησης, χωρίς να υπάρχουν οι συνθήκες για να δουλέψει όπως πρέπει ο προσωπικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός. Έχουμε λοιπόν, γιατί ο ρόλος τους δεν είναι μόνο να έχει ένα ασφαλισμένο
και να του γράφει τα φάρμακα, πρέπει να κάνει πολλά άλλα πράγματα, πρέπει να κάνει την πρόληψη, πρέπει να κάνει τα εμβόλια, πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με το νοσοκομείο, με τη δευτεροβάθμια νοσηλεία, πρέπει να υπάρχει νοσηλεία στο σπίτι, να γίνονται και άλλα πράγματα που αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως σε ένα μεγάλο βαθμό με την υποχρηματοδότηση. Έπρεπε να πάρουν και να ασφαλίσουν ο κάθε γιατρός 2.000 άτομα, αυτά με λίγο κόστος, αυτά πραγματικά πώς θα ικανοποιηθούν τόσα πολλά άτομα, πώς θα γίνει ο ρόλος του προσωπικού γιατρού όπως πρέπει. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα δίκτυα τοπικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα υπάρχει μέσα ο οικογενειακός γιατρός και οι άλλες δομές υγείας, οι άλλοι εργαζόμενοι υγείας στο υπόλοιπο τομέα, έτσι ώστε συνολικά να αντιμετωπίζεται ο κάθε ασφαλισμένος, να αντιμετωπίζεται στο σπίτι του και να υπάρχει 24ωρη κάλυψη και όχι να τρέχουν όλοι στα επίγοντα με το παραμικρό, και έτσι να έχουμε αυτό που χρειάζεται να έχει η Ελλάδα και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που τόσο πολύ υστερεί. Λοιπόν, κύριε Βαμβακά, ήθελα να σας ρωτήσω εάν σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος στη χώρα και αν όντως συζητάμε για τα μείζωνα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά υπάρχει ένα τοξικό κλίμα, το βλέπουμε καθημερινά, υπάρχει ένα τοξικό κλίμα πολιτικό στο διάλογο και ασχολούμαστε με πολλά διάφορα θέματα χωρίς να ασχοληθούμε με την ουσία, χωρίς να ασχοληθούμε με τι πραγματικά συμβαίνει και με τα προγράμματα τα οποία θα παρουσιάσει το κάθε κόμμα και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και όλοι εμείς που κατεβαίνουμε τα πιο μικρά κόμματα που είμαστε τώρα, για να δούμε τι ακριβώς προτείνουμε και τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού όλοι μας και πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο διάστημα μέχρι τις 21 του Μάη, προτάσσοντας τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, χωρίς φωνές, χωρίς τοξικό κλίμα, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι πρεσβεύαμε όλοι εμείς και τι θα ψηφίσει την επόμενη μέρα. Πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να πείσετε ένα τμήμα της γκρίζας ζώνης των αναποφάσιστων, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό? Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε πλέον ξεκάθαρες θέσεις, ξεκάθαρο πρόγραμμα που έχει να κάνει με αυτούς που τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στη γωνία, με αυτούς που τα τελευταία χρόνια δεν ασχολήθηκαν οι κυβερνήσεις, με την μεσαία τάξη, με τη νέα γενιά, με τους αγρότες, με τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από αυτή την κρίση, mm-hmm. τη συνεχόμενη τα τελευταία 10 χρόνια, οικονομική κρίση, την κρίση της ακρίβειας του Μητσοτάκη, την πανδημία. Και εμείς ερχόμαστε με τις προτάσεις μας αυτούς να στηρίξουμε με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια αξιοπρέπεια στην εργασία και μια αξιοπρέπεια στη ζωή. Πάντως και για εσάς προσωπικά είναι μια πρόκληση το γεγονός ότι επιχειρείτε να μεταπηδήσετε από την αυτοδιοίκηση, από το αυτοδιοικητικό τερέν στα βουλευτικά έδρανα? Είναι μια πρόκληση την οποία δεν αρνήθηκα όλα μου τα χρόνια μέχρι τώρα. Έχω ασχοληθεί και προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον συνάνθρωπό μου και στην κοινωνία και από τη δουλειά μου στο δημόσιο σύστημα υγείας όλα αυτά τα χρόνια ως παθολόγος, ογκολόγος, αλλά και στην ενασχόλησή μου με τα κοινά και στο Δήμο που είχα εκλεγεί κάποια φορά, στο Δήμο Αλευεζίου, και στην περιφέρεια που ασχολήθηκα με τη δημόσια υγεία και με την κοινωνική πολιτική. Και για μένα αυτά ήταν μια πρόκληση, όλα αυτά τα οποία η πρόταση που μου γίνεται τώρα να κατεβώ με το ΠΑΣΟΚ, από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αντρουλάκη, με αυτά το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει, που πραγματικά στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαμβάκα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο δελτίο σας.